κυβέρνηση προ τον ρόλο. Και τρίτον, κατά πάσα πιθανότητα, θα αρχίσουμε να συζητάμε για μια βαθύτερη συνεργασία στο πλαίσιο τη Ευρωζώνη. Προφανώ, πολλά είναι τα διακυβεύματα. Πολλοί μιλούν για αλληλεγγύη και έχουν την τάση να ξεχνούν ότι, για παράδειγμα, η Φιλανδία είναι μια χώρα με έναν προϋπολογισμό 50 δις και έχουμε μια κρεμότητα απέναντι στην Ελλάδα τη τάξη των 5 δις. Άρα, λοιπόν, ουσιαστικά αυτό έχει μεγάλη επίπτωση και στο ΑΕΠΝΟΣ. Άρα, πολλά είναι τα διακυβεύματα. Αν υπάρξει δέσμευση για να δανείσουμε χρήματα, χρειαζόμαστε επίσης αιρεσιμότητα και όρους. Όχι, δεν πρόκειται να προβούμε σε μια ελάφρυνση. Το κάναμε ήδη το 2011 και το 2012. Μιλάει για το δημόσιο χρέος. Με κάθε σεβασμό απέναντι στο δημοψήφισμα, οι πόρτες της διαπραγματεύσης παραμένουν ανοιχτές. Ταυτόχρονα όμως, αυτή η πόρτα, αν θέλετε, είναι υπό όρους. Και νομίζω ότι τελειώνουμε πια σε επίπεδο χρόνου, σε ό,τι αφορά την 20η Ιουλίου. Όχι, δεν πρόκειται να εκδιώξουμε εκτός ευρώ την Ελλάδα. Αντιθέτως, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, θα παραμείνει στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, αλλά ουσιαστικά εξαρτάται από αυτούς. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν εξετάζουμε το θέμα της χρηματοδότησης εν είδη δανείου γέφυρας. Ούτως ή άλλως, τα προγράμματα χρειάζονται μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις και δέσμευση σε επίπεδο αιρεσιμότητας. Χρειαζόμαστε μια αλλαγή στη στάση, πολιτική βούληση από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης. Η ερώτηση έχει να κάνει με την αλλαγή του κυρίου Βαρουφάκη. Δεν νομίζω ότι ένα άτομο πρόκειται να φέρει την αλλαγή σε όλο αυτό το παιχνίδι. Ουσιαστικά αυτός που θα επιφέρει την αλλαγή είναι η ίδια η ελληνική κυβέρνηση. Θα πρέπει δηλαδή να δεσμευτεί απέναντι στους όρους τους οποίους έχουν προταθεί και αυτό είναι επίσης κομμάτι της δημοκρατικής διαδικασίας. Σε επίπεδο συνόδου κορυφής, τι προβλέπετε? Νομίζω ότι σήμερα είναι μέρα καταγραφής. Θα καταγράψουμε το τι συμβαίνει, θα ακούσουμε την Ελλάδα και θα περιμένουμε βεβαίως και από τον πρόεδρο του Eurogroup να κάνει την αξιολόγησή του, την οποία και θα παραπέμψει στους ηγέτες της συνόδου. Ο χρόνος όμως τελειώνει. Τις επόμενες δύο μέρες μπορεί να αλλάξει στάση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απέναντι στο τραπεζικό τομέα της Ελλάδας. Ξέρετε, εγώ είμαι ένας ταπεινός υπουργός οικονομικών. Δεν μπορώ να κάνω αναφορά σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όμως, ό,τι αφορά το δημοψήφισμα, η πόρτα των διαπραγματεύσεων παραμένει ανοιχτή. Όμως, ταυτόχρονα, η αιρεσιμότητα δεν πρόκειται να απαυλυνθεί. Για παράδειγμα, η Φιλανδία έχει δεσμεύσεις απέναντι στην Ελλάδα πάνω των 5 δις ευρώ, ετήσιο προϋπολογισμό 50 δις. Το ΑΕΠ μας είναι 200 δις. Αν δείτε λοιπόν τις αναλογίες, το 10% του προϋπολογισμού μας, αν θέλετε, είναι δεσμευμένο με τον επιτάμενο τρόπο απέναντι στην Ελλάδα. Άρα 2,5% περίπου του ΑΕΠ μας είναι εκτεθειμένο απέναντι στην Ελλάδα. Αν λοιπόν το κάνουμε αυτό, αυτό προϋποθέτει και μία αιρεσιμότητα. Είναι τα πράγματα τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Τι θα συμβεί σήμερα αν δεν είστε ικανοποιημένοι από τις προτάσεις ελληνικής πλευράς? Το σημείο κλειδί έχει να κάνει με την ελληνική κυβέρνηση. Να εξηγήσει δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση τι θέλει τώρα μετά το δημοψήφισμα. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα όσα μπορούμε, ούτως ώστε η Ελλάδα να παραμείνει ένα μέλος της Ευρωζώνης. Όμως, επίσης, αυτό προϋποθέτει όρους και προϋποθέσεις. Είναι ένα κοινό νόμισμα και υπάρχουν κοινά συμφέροντα και κεκτημένα. Όλοι πρέπει να φροντίσουν τις οικονομίες τους. Έχουμε δείξει μεγάλη αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα, συνολικά πάνω από 320 δις ευρώ, και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση, όπως έχω πει τόσες φορές στο παρελθόν. Τώρα όμως εναπόκειται στους Έλληνες να δείξουν αυτή την πολιτική βούληση. Δεν εξετάζουμε αυτό το ενδεχόμενο. Εξετάζουμε τρία σημεία. Πρώτον, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, γιατί ξέρουμε ότι τα χρήματα τελειώνουν το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου. Δεύτερον, εξετάζουμε τον ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη μετά από αυτό το δημοψήφισμα. Και τρίτον, ίσως θα αρχίσουμε να συσκεπτόμαστε σε σχέση με το πώς μπορούμε να εμβαθύνουμε την οικονομική συνεργασία μέσα στη ζώνη του ευρώ. Όμως δεν εξετάζουμε το Brexit. Θα πρέπει αυτό να το έχουμε σαφές στο μυαλό μας. Δεν είναι παράδοξο να ζητάτε από την ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί κάτι το οποίο έχει απορρίψει ο ελληνικός λαός? Σε δημοκρατικά κράτη θεωρώ ότι ο καθένας θα πρέπει να έχει κάτι σαφές. Θυμάστε ότι είμαστε
19 δημοκρατίες στην Ευρωζώνη. Εγώ προσέρχομαι σε αυτήν την συνάντηση από τη Βουλή μου με μια σαφή και αυστηρή εντολή. Άρα λοιπόν οι δεσμεύσεις οι οποίες έχουμε απέναντι στην Ελλάδα είναι πολύ περισσότερες από ό,τι θα περίμενε ποτέ κανείς. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα κοινό δημοκρατικό περιβάλλον. Αν δίνουμε δάνεια και δεσμευόμαστε απέναντι σε έναν εταίρο, τότε και εμείς ταυτόχρονα απαιτούμε κάτι σε αντάλλαγμα. Πάντα είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα σήμερα. Περισσότερο θα ακούσουμε και θα μάθουμε ποιες είναι οι προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης μετά από το δημοψήφισμα. Σίγουρα δεν σημαίνει ότι οι όροι θα είναι πιο αμβλείς από ό,τι πριν το δημοψήφισμα. Έχοντας πει αυτό, βεβαίως σεβόμαστε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και κρατάμε τις πόρτες των διαπραγματεύσεων ανοιχτές. Μάλιστα. Θα σχολιάσουμε σε λίγο το τι είπε ο ίδιος ο ταπεινός, ένας ταπεινός όπως ο ίδιος δήλωσε.